Τώρα θα ήθελα, παιδιά μου, όμως, να ξεχωρίσουμε κάτι άλλο. Τι γίνεται, έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση. Όμως η ταχύτητα μπορεί και να μειώνεται, οπότε έχουμε επιβραδυνόμενη κίνηση. Πώς τις ξεχωρίζουμε αυτές τις δύο μεταξύ τους? Πρακτικά τις ξεχωρίζουμε ότι η μία έχει την ταχύτητα να αυξάνεται σε μέτρο και η άλλη έχει την ταχύτητα να μειώνεται σε μέτρο. Είναι όμως τόσο απλό? Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλό. Εμπλέκεται και η κατεύθυνση της κίνησης. Συγκεκριμένα, όταν ένα κινητό κινείται, έχουμε μία φορά προς την οποία γίνεται η κίνηση. Ας πούμε μία απλή περίπτωση ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μία αρχική ταχύτητα προς τα δεξιά. Πάντα όταν έχεις αρχική ταχύτητα να παίρνεις σαν θετική φορά τη φορά της αρχικής ταχύτητας. Αυτό είναι κανόνας. Θα παίρνουμε λοιπόν σαν θετική φορά αυτήν. Μετά από λίγο αυτό το αυτοκίνητο βρισκόμενο εκεί, έχει αυξήσει την ταχύτητά του και την έχει μεγαλώσει. Αυτό κάνει προφανές ότι επιταχύνθηκε και ότι έχουμε δηλαδή μία επιτάχυνση η οποία είναι προς τα δεξιά. Έτσι λοιπόν, αρχική ταχύτητα μας δίνει τη θετική φορά και η επιτάχυνση έχει επίσης θετική φορά. Η κίνηση είναι επιταχυνόμενη. Η επιταχυνόμενη λοιπόν κίνηση έχει θετική επιτάχυνση. Η επιταχυνόμενη κίνηση με τις εξώσεις μας V ίσον U0 συν α επί T και Χ ίσον V0T συν 1 δεύτερο α T τετράγωνο. Γιατί βάζουμε συν εκεί? Γιατί βάζαμε συν στο V0? Γιατί πήραμε έτσι θετική φορά. Γιατί βάλαμε συν στο α? Γιατί έχει φορά προς τα δεξιά. Αυτό προσέξτε το ιδιαίτερα. Ομοίως συν, συν. Για τον λόγο ότι έχει φορά προς τα δεξιά. Ας δούμε όμως τώρα την άλλη περίπτωση. Η ταχύτητα να μειώνεται. Αν η ταχύτητα, παιδιά μου, μειώνεται, τότε αυτό σημαίνει ότι η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά. Δηλαδή δεν έχει αυτή που κάναμε εδώ, αλλά έχει την αντίθετή της. Αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η επιτάχυνση είναι αρνητική. Και έτσι λοιπόν οι εξώσεις μας γίνονται U ίσον U0 μείον α επί T και Χ ίσον U0T μείον 1 δεύτερο α T τετράγωνο. Αυτή λοιπόν η περίπτωση έχει αρνητική επιτάχυνση. Γιατί η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά από αυτή που έχουμε πάρει σαν θετική. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Καταλάβατε ποια λέμε επιβραδυνόμενη. Επιβραδυνόμενη λέμε αυτήν που έχει επιτάχυνση αρνητική. Δηλαδή αντίθετη φορά από την αρχική ταχύτητα. Αυτή λέμε επιβραδυνόμενη. Προσέξτε. Έτσι λοιπόν, για να δούμε και τα διαγράμματά της. Στην επιβραδυνόμενη κίνηση θα έχουμε πάλι την επιτάχυνση με το χρόνο, την ταχύτητα με το χρόνο και την θέση μετατόπιση με τον χρόνο. Η επιτάχυνση. Βρε παιδιά, δεν είπαμε αρνητική στην επιβραδυνόμενη. Άρα θα είναι από κάτω. Η ταχύτητα με το χρόνο. Παιδιά μου, η ταχύτητα θα ξεκινήσει από μια αρχική ταχύτητα θετική, γιατί σαν πως έχετε δει καμία αρχική ταχύτητα να είναι αρνητική. Όχι βέβαια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από μία θετική αρχική ταχύτητα, από αυτήν εδώ, και έχουμε μία ταχύτητα η οποία μειώνεται. Ενδεχόμενα βέβαια να περάσουμε και από κάτω, αλλά προς το παρόν ας θεωρήσουμε αυτό το διάγραμμα. Το Χ τι κάνει? Το Χ, παιδιά μου, αντί να έχει αυτή την κλίση, όταν το έχουμε το επιτάχυνση θετική, θα μάθετε και στην άλγεβρά σας ότι στην περίπτωση αυτή, με αρνητικό συντελεστή μπροστά, έχουμε αυτή την κλίση. Οπότε λοιπόν, να τα διαγράμματα της ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης. Επιτάχυνση αρνητική, ταχύτητα φθήνουσα και μετατόπιση η οποία έχει αλλαγή κλίσης, αλλαγή στρέφει τα κύλα προς τα κάτω, όπως λέμε στα μαθηματικά. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως και πάλι μπορείτε εδώ να βρείτε το διάγραμμα αυτό, μπορείτε να βρείτε την μετατόπιση χ, όπως κάναμε πριν. Και βεβαίως αυτό εδώ το τεμαδό και πάλι μας δείχνει τη μεταβολή της ταχύτητας. Αυτά λοιπόν με την ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε ασκήσεις στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Σας χαιρετώ και σας περιμένω στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας.